η αντιμετώπιση της καθημερινότητας και του δημοτικού έργου μέσω αξιόπιστων στοιχείων, δείκτες και συστήματα διακυβέρνησης. Έχουμε μία αλλαγή στον ερετό μας. Έχουμε δίπλα τον αντιδήμαρχο του Δήμου Βερίας, τον κύριο Καλίστρατο Γρηγοριάδη, που είναι αντιδήμαρχος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την κυρία Λένα Χαλβατζά, που είναι η Γενική Γραμματέας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, και τον κύριο Λευτέρη Καστανάκη, που είναι της εταιρείας Cast Advisors. Θα ξεκινήσουμε με τον αντιδήμαρχο να μας πει τις εμπειρίες του μέσα από τα στοιχεία της καθημερινότητας και που προάγεται στο δημοτικό έργο. Συνάδελφε, πριν αρχίσετε, να συμπληρώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό προσωπικά για μένα, θα πρέπει να το ξέρουν και όσοι μας ακούν. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας στο Δήμο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο, ο κύριος Καστανάκης, στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Είχα την τιμή να έχω την ευλογία του και να είμαι διευθύντριά του. Άρα είναι για μένα δάσκαλος και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί του σήμερα σε αυτή τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Άρα ξεκινάμε και εγώ να συστηθώ. Είμαι ο Γιάννης ο Πανταζής, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χαλκιδαίων. Κύριε Αντιδήμαρχε, ξεκινάμε με εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα σας πω λίγο έτσι την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τα τελευταία 2 χρόνια από τη σύσταση και τη συγκεκριμένη αντιδημαρχίας στο Δήμο της Βέρειας και από τις πλατφόρμες και τις εφαρμογές που έχουμε υλοποιήσει. Όλοι ξέρουμε ότι ειδικά το 2022 πόσο σημαντική είναι η αριθμή και τα στατιστικά δεδομένα και όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από όλες αυτές τις εφαρμογές. Έτσι και στο Δήμο της Βέρειας, η πρώτη εφαρμογή που υλοποιήσαμε ήταν τα αιτήματα διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί είδαμε πολύ χρήσιμα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, τελείωσε το τηλέφωνο και το mail και να γράψουμε το αίτημα στο χαρτάκι και να το δώσουμε στον υπάλληλο. Οπότε είχαμε μία πλατφόρμα στην οποία ηλεκτρονικά υποβάλλουν τα αιτήματά τους οι διευθυντές και ξέρουμε ποιο σχολείο υποβάλλει τι, σε ποια κατηγορία και πόσος είναι ο χρόνος υλοποίησης από την πλευρά της υπηρεσίας. Οπότε μπορούμε να βγάλουμε ένα χρήσιμο π.χ. παράδειγμα ότι αν το συγκεκριμένο, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Βέρειας υποβάλλει συχνά αιτήματα, πάει να πει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σχολείο. Άρα ίσως θα πρέπει να δοθεί από τον Δήμο μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο σχολείο, να δοθεί ένα μεγαλύτερο ποσό, για να μην συνεχιστεί όλο αυτό. Ένα άλλο που έχουμε δει είναι από την εφαρμογή των αιτημάτων δημοτών. Εκεί μπορούμε να δούμε στατιστικά στοιχεία ανά περιοχή, που είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε πόσο, αν υπάρχουν π.χ. αν σε συγκεκριμένη περιοχή και εγώ δεν πιο συχνά, οι λάμπες ή υπάρχουν λακκούβες. Όλα αυτά. Κάποιο άλλο στοιχείο δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή, όμως γενικότερα είδαμε ότι με την χρήση όλων αυτών των εφαρμογών και με όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε, βλέπουμε να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου, λύνονται πολύ πιο γρήγορα τα όποια προβλήματα και έτσι μακροπρόθεσμα θα υπάρχει και λιγότερη γκρίνια από τους δημότες. Πολύ ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα data βελτιώνουν τη λειτουργία του Δήμου και τον κάνουν πιο αποτελεσματικό. Ακριβώς. Κυρία Χαλβατζά, εσείς. Λοιπόν, εγώ από το ρόλο του υπαλλήλου που υπηρέτησα την τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολλά χρόνια, έχοντας Γενικό Γραμματέα, όπως είπα, τον κύριο Καστανάκη που είναι εκ δεξιών μου, θυμάμαι τώρα, με αφορμή αυτά που είπατε, κάθε φορά που ήμασταν σε συνάντηση εργασίας, μου έλεγε «Όλα καλά μου τα λες, Καλβατζά. Οι δείκτες πού είναι?» Συμφωνείτε, κύριε Καστανάκη, το θυμάστε? Και του έλεγα «Μα κύριε...» Ναι. Okay. Θα πω λοιπόν γενικότερα ότι ναι μεν κάνουμε πράγματα στους Δήμους, ναι μεν όλα αυτά τα καινούργια παράγουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία όμως δεν έχουν κατανοήσει την αξία τους οι αιρετοί, οι υπάλληλοι, οι πολίτες, για να μπορέσουμε να έχουμε την αποτελεσματικότητα σε όλο αυτό που κάνουμε, για να έχουν ένα θετικό πρόσημο στους πολίτες.
Εγώ θα στέκομαι σε αυτό και θα πω μόνο ότι είναι ένα πεδίο ανοιχτό μπροστά μας. Πρέπει να κατανοήσουμε την αξία του, πρέπει να μετράμε την απόδοση των όσων κάνουμε, των εργαλείων που χρησιμοποιούμε, την αποτελεσματικότητά τους, το αντίκρισμα στους πολίτες και όλα αυτά βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είναι μπροστά μας όλο αυτό που πρέπει να γίνει. Εγώ από το Δήμο και από την εμπειρία μου σαν Γενική Γραμματέα, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, έχω να πω ότι είμαστε σε εμβριακή ακόμη κατάσταση πάνω σε αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στην κουβέντα. Έχουμε εδώ τον expert. Ευχαριστούμε για να τη συνάδελφο, την κυρία Χαλβατζά. Και τώρα από την πλευρά του Συμβούλου, τον κύριο Καστανάκη, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ξέρω τι είναι οι ακροατές. Είναι πολίτες, είναι από εταιρείες, είναι από δημότες, είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι άσχετοι, περαστικοί, έχουν κάτι για να προσαρμόσω λίγο το πώς θα τοποθετηθώ. Είναι δικοί μας. Άρα λοιπόν. Άρα καταλαβαίνουν όλοι τι πάμε να πούμε. Ωραία. Μπράβο. Τέλεια. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό γεγονός αυτό που συμβαίνει εδώ. Είναι πλημμυρώδες το φαινόμενο του μετασχηματισμού, του ψηφιακού, του digitize, πώς το λένε τώρα οι νέοι, ας πούμε, γιατί εγώ δεν είμαι και σε αυτή την κατηγορία. Είναι εντυπωσιακό. Δεν ξέρεις τι να πιάσεις και τι να αφήσεις. Στο τέλος της ημέρας, αν ήμουν δήμαρχος, τι θα έπαιρνα από αυτά. Αυτό το ερώτημα θέλω να βάλω εγώ σε όσους ακούν. Θα έπαιρνα το ψηφιακό παγκάκι σε μια πλατεία που δεν φωτίζεται, που όταν πάω να τη φωτίσω ανακαλύπτω ότι δεν είναι δική μου, άρα δεν μπορώ να πάρω τα λεφτά. Θα έπαιρνα τον έλεγχο του στόλου των οχημάτων, τον οποίον 9 στις 10 φορές θα δεχθεί ένα σαμποτάζ για διάφορους λόγους που όλοι γνωρίζουν, αλλά κανένας δεν ομολογεί, και στο τέλος θα το κοίταζα. Θα έπαιρνα την εφαρμογή ΨΥ, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά έχω μόλις, τα είπαν οι προηγούμενοι, απλώς εγώ επειδή είμαι απελευθερωμένος μπορώ να τα πω πολύ πιο. Και βέβαια χάνουν οι προηγούμενοι που φύγανε. Ψάχνω να δω ποιος θα χειριστεί την εφαρμογή και βλέπω ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υπαλλήλων μου είναι 60 ετών, ψηφιακά, στην καλή περίπτωση, την καλοπροαίρετη, ανεκπαίδευτη και με μη διάθεση να εκπαιδευτούν. Τι να τα κάνω όλα αυτά, ρε παιδιά. Όλα πάρα πολύ ωραία είναι. Κάπου συζήταγα πριν ότι το 2000 πόσο κάναμε την πρώτη, λέει, ηλεκτρονική πληρωμή. Πανικός, σκοτωμός, σφαγή μέσα στο Δήμο, ο οποίος την έκανε, είναι και εδώ της περιοχής. Πόσοι την κάνανε, πόσοι το χρησιμοποίησαν, ένας. Φτάσαμε σήμερα με μία βίαιη προσαρμογή λόγω του κορονοϊού, γιατί πρέπει να τα αναγνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, με μια βίαιη προσαρμογή φτάσαμε σήμερα να τη χρησιμοποιούν οι πολίτες. Άρα λοιπόν εγώ ως δήμαρχος, ο οποίος έχω πάνω μου το βάρος των υπηρεσιών, των πολιτών, του εαυτού μου, των προβλημάτων, που προσπαθώ με κάθε τρόπο να βρω μια άκρη στο τι μου συμβαίνει, υποπίπτω από μόνος μου ad hoc στο πρώτο σφάλμα, το οποίο είναι σφάλμα γενικώς των περισσότερων διοικούντων. Είναι αρχή του management. Δεν βάζω στην άκρη 20% του χρόνου μου για να κάνω στρατηγικό σχεδιασμό. Με παίρνει η καθημερινότητα από κάτω, με παίρνει ο ανταγωνισμός, ο οποίος λογικό είναι όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες βλέπουν ο κόσμος εξελίσσεται, έχουν προσλαμβάνουσες, φτιάχνουν πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα, αλλά οι πολίτες όμως δεν είναι μέσα στο Δήμο για να δουν τι συμβαίνει. Πιέζουν, χρηματοδοτήσεις έρχονται. Τι θα κάνεις, θα τα πάρεις. Εγώ λοιπόν τι προτείνω. Εγώ προτείνω, παιδιά, αυτό που είπα και στην κόρη μου όταν έβαινε εξετάσεις. Της λέω, αν ζοριστείς και χάσεις την ψυχραιμία σου, άσε κάτω το στυλό,
κλείσε λίγο τα μάτια και σκέψε ότι πας διακοπές. Άνοιξε τα μετά και γράψε. Πρέπει να παίρνουν ανάσες οι διοικούντες. Και την ανάσα δεν μπορεί να την πάρει ούτε από το εσωτερικό σύστημα, ούτε από το εξωτερικό σύστημα. Πρέπει να έχει ένα σύστημα παράπλευρο. Πρέπει να κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό και να δει. Θέλω να πάρω αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή, γιατί όντως έχω ένα πρόβλημα. Μπορώ να το υλοποιήσω. Δεν μπορώ να το υλοποιήσω. Γιατί δεν μπορώ να το υλοποιήσω? Γιατί υπάρχει το άλλο πρόβλημα. Λύνεται το άλλο πρόβλημα? Λύνεται. Πώς λύνεται? Με τη ΔΕΛΤΑ εφαρμογή. Άρα πρώτα θα πάρω τη ΔΕΛΤΑ εφαρμογή ή πρώτα θα κάνω τη ΔΕΛΤΑ προσαρμοστική κίνηση και στη συνέχεια θα προχωρήσω για να πάρω την οποιαδήποτε εφαρμογή. Και με τι στόχο, είπε ο Δήμαρχος εδώ προηγουμένως, Ραφίνας, ότι πρέπει να είμαστε ενοποιημένοι. Όχι, παιδιά, δεν μπορούμε να είμαστε ενοποιημένοι. Δεν γίνεται. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτοδιοίκηση. Η κάθε πόλη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει τις δικές της ανάγκες. Εάν πάρετε το Δήμο Βέρειας και πάρετε και το Γαλάτσι, δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Εάν πάρετε και τον ορεινό Δήμο Χ, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει η διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση όμως, για να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται, να έχει τα χαρακτηριστικά, τρέχει το κάρο μπροστά από τον Αγωγιάτη. Η διαφοροποίηση και η ανατροπή αυτής της κατάστασης θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τον Δήμο που πάει να εξυπηρετήσει και τη γνώση των αναγκών του Δήμου που πάει να εξυπηρετήσει και τις ικανότητες των πόρων του Δήμου που πάει να χρησιμοποιήσει. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή πάθω κάτι και πέσω ξερός, φυσιολογικά, αν το πας καθαρά ιατρικά, θα πει ότι ο άνθρωπος αυτός θέλει 500 μιλιγκράμμα αυτού του φάρμακος. Δεν θα σου δώσουν 500 μιλιγκράμμα αυτού του φάρμακου. Θα σου δώσουν τα μιλιγκράμμα που μπορείς να απορροφήσεις και να διαχειριστείς ως οργανισμός. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε όλοι ότι μας κάνουν όλα και ότι μπορούμε όλα να τα εφαρμόσουμε και να τα υλοποιήσουμε. Θα μου πεις, πώς θα γίνει αυτό? Υπάρχουν τρόποι. Πάρτε τηλέφωνο, θα κάνουμε συνάντηση, θα σας εξηγήσουμε και θα σας βοηθήσουμε. Εξάλλου γι' αυτό δημιουργηθήκαμε. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Θέλει μια ερώτηση ο κύριος. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα σας πω, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση, απλώς για τις ανάγκες της οικονομίας του χρόνου, γιατί ήδη έχω μιλήσει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Θα σας πω το εξής. Στην τοποθέτησή μου ήταν κρυμμένα δύο στάδια. Το πρώτο ήταν ο σχεδιασμός στρατηγικός, τον οποίο δεν τον κάνεις μόνος σου, τον κάνεις μαζί με τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται συνήθως, γιατί σήμερα θα ανοίξω αυτή την παρένθεση. Σήμερα είναι νομική υποχρέωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν, όχι σήμερα, πολλά χρόνια τώρα, το στρατηγικό του σχεδιασμό και να το καταθέσουν. Εάν δείτε εσείς στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος να είναι σοβαρογραμμένος και να αποτυπώνει την κατάσταση, εγώ θα σας κάνω δώρο ένα χρόνο υπηρεσίες. Δεν υπάρχει. Γιατί κανένας δεν ασχολείται στην ουσία. Ούτε οι υπηρεσιακοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, ούτε οι δήμαρχοι το αξιολογούν με έναν τρόπο θετικό. Και αυτό είναι λάθος των δημάρχων. Το δεύτερο κομμάτι που υπήρχε μέσα στην τοποθέτησή μου ήταν ότι σε αυτό το σχέδιο θα πρέπει να καταλάβεις τι είναι αυτό που μπορεί να κάνεις. Γιατί μου έλεγε ένας άλλος συνάδελφος. Με φώναξε ένας δήμαρχος, λέει, και μου λέει, θέλω να βάλω αυτή την εφαρμογή. Να μην την πω την εφαρμογή. Μια εφαρμογή εξυπηρέτησης απομακρυσμένων των ετοιμάτων των πολιτών. Δηλαδή αυτό, τη λακουβιέρα που έλεγα εγώ παλιά.
στην Αθήνα μπορεί και να είχαν έρθει 6-7 λακκουβιέρες. Έτσι. Τι είναι η λακκουβιέρα, αυτή η εφαρμογή η οποία σου λέει εδώ ο πολίτης βλέπει ότι έχει πάρει μια λακκούβα, πήγαινε να τη λύσει. Ωραία. Πόσους υπαλλήλους έχει στην καθαριότητα? 3. Πώς είναι η έκταση του Δήμου? 85.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πού πας, ρε φίλε? Πού πας? Δεν γίνεται. Αυτή είναι η δουλειά του Συμβούλου. Τώρα, αν εσύ ως αιρετός, αυθύπαρτος και υπεύθυνος πεις «εμένα δεν με νοιάζει», για άλλους λόγους, ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι? Ότι εγώ πρέπει να δείξω ότι κάτι κάνω. Το κατανοώ, είπα ότι αυτό θέλει ένα φρένο. Πρέπει να δείξω ότι κάτι κάνω. Έχω ένα... Δεν μπορώ εγώ να απέχω από την κοσμογονία όταν εγώ έχω 3 και ο διπλανός που έχει 4, ο διπλανός την πήρε, εγώ γιατί να μην την πάρω? Έτσι, υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Εκεί έχεις το βάρος της ευθύνης σου. Μετά όμως, φυσιολογικά, εγώ θα πρέπει να έρθω να σε ρωτήσω και ο εγώ δεν θα καθόμουν εδώ αν ήμουν όντως εγώ, θα ήμουν στην αρχή της αίθουσας, γιατί θα ήμουν υπουργός, θα έλεγα, για συγγνώμη ρε παιδιά, μπορεί κάποιος να μου πει τα 5.000 που σας έδωσα για να κάνετε αυτό το πράγμα, πώς, τι αποτέλεσμα έχουνε, τι χρήστες έχω, πόσο λειτουργεί? Το ξέρει κανείς? Ούτε ο ίδιος ο Δήμαρχος δεν το ξέρει. Ούτε η ίδια υπηρεσία δεν το ξέρει. Είναι αυτό που είπε η κυρία Χαλεπατζά. Είναι αυτό που μονίμως τσακωνόμασταν. Παιδιά, πού είναι οι δείκτες? Τι γίνεται? Έχουμε αυτό το πράγμα. Δουλεύει? Το χρησιμοποιεί κανείς? Δεν το χρησιμοποιεί? Γιατί δεν το χρησιμοποιεί? Δεν είναι. Εντάξει, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Δεν το χρησιμοποιεί. Μπορεί να μην είναι εύκριστο, μπορεί να έχει γίνει ο υπάλληλος να μην είναι, ας πούμε, ο άνθρωπος που πρέπει να είναι εκεί. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν είναι αυτό που συζητάμε. Ακούγεται, καταρχάς να πέρατε. Από αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον, στους Δήμους έχουν δώσει πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς το αναμενόμενο προσωπικό. Δημιουργείται δηλαδή ένα κενό, θα τα πούμε για τα λεφτά. Γιατί το θέμα για μένα είναι το προσωπικό. Αν λείπει το προσωπικό, δεν μπορεί να κάνει τα προγράμματα για τα οποία εσείς ως advisor θα έρθετε να υποστηρίξετε το Δήμο. Τα λεφτά, αφού θα τα δώσουν για σε εσάς που θα υποστηρίξετε το Δήμο, πάει να πει ότι υπάρχουν. Αν είναι θέμα πολιτικής, αν θα έχω στελεχώσει τους Δήμους με το κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να μην υπάρξει χώρος φερρυπίν στην Cost Advisors ή δεν ξέρω σε ποια άλλη Advisors. Άρα δηλαδή, εγώ έτσι όπως το βλέπω, δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, ενδεχομένως και το εκπαιδευμένο, έτσι ώστε τη δουλειά την οποία υπάρχει κενό και γι' αυτό παρισφρίων αυτές οι επιχειρήσεις, να την προσφέρουν. Άρα, τα λεφτά υπάρχουν γιατί με διαγωνισμούς με το ένα με το άλλο τα παίρνετε με προγράμματα, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά προκειμένου να γίνουν προσλήψεις σε προσωπικό το οποίο έχει τις γνώσεις, τις ικανότητες να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες. Εμένα δηλαδή αυτή είναι η εικόνα μου. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχουμε προσωπικό, φυσικό είναι να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ούτε εκείνο, ούτε το άλλο. Άρα, σε εκείνη την περίπτωση, θα πούμε ποιος μπορεί να μας το κάνει αυτό, τσακ! Θα σηκωθεί η Κώστα Φερρυπίν Advisors και θα πει: εγώ, παιδιά, μπορώ να το κάνω. Κάστα. Συγγνώμη. Ναι, κάστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάπως έτσι είναι δομημένη η κατάσταση κατά την άποψή μου. Μπορεί να είναι εσφαλμένη βέβαια, αλλά έτσι το βλέπω εγώ, ας πούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε σε άλλο θέμα βέβαια τώρα. Εγώ θα μπορούσα να μην πιο πολλά να το απαντήσω, αλλά πάμε σε άλλο. Να σας κλείσουμε ένα ραντεβού. Ναι. Αλλά μπορώ να το πω ότι εγώ προσωπικά μπορώ να διαβάσω πολύ. Ναι. Αυτό. Θες να το απαντήσω ή θες να το απαντήσω? Όχι, απλώς κάτι να προσθέσω ότι, κοιτάξτε, είμαι 35 ετών, ασχολήθηκα πρώτη φορά στις εκλογές του 19. Δεν νομίζω ότι όταν υπήρχε προσωπικό στους Δήμους ήταν όλα παράδεισος και ρόδινα. Άρα, για μένα είναι δικαιολογία αυτό. Γιατί και εγώ το ακούω. Δηλαδή, άρα, πριν 15-20 χρόνια που στους Δήμους υπήρχε πολύ προσωπικό, άρα υπήρχε μια χώρα χωρίς λακκούβα, χωρίς... Υπήρχε προσωπικό. Εντάξει. Μπορώ να μιλήσω πάνω σε αυτό, γιατί με 37 χρόνια... Υπήρχε προσωπικό. Ναι.
πιστεύω με ένα σωστό προγραμματισμό και αν πραγματικά όλοι οι υπάλληλοι δίνουν το 100% μπορεί να γίνει πολύ καλή δουλειά και να λύνονται πολύ γρήγορα και τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ευχαριστούμε την κυρία Χαλβατζά. Είπαμε αρκετά και έχουμε να πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά ακόμη. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Αυτό εγώ που θα ήθελα να επισημάνω, εκ νέου γιατί το είπα στην αρχή, ίσως να μην έγινε κατανοητή, ότι η αυτοδιοίκηση είχε πάντα λιγότερους πόρους από όσους απαιτείτο. Είμαι 37 χρόνια που την υπηρετώ. Με την ιδιότητα του υπαλλήλου, του στελέχους και τώρα της Γενικής Γραμματέως και σε όχι μικρό δήμο, στο Δήμο της Αθήνας, ενδεχομένως δεν το ακούσετε, σε εσάς απευθύνομαι. Λοιπόν, ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι τρέχουν τόσο πολύ, με μεγάλη ταχύτητα και έχουμε στα χέρια μας εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μας και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στους πολίτες, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία πια είναι λίγο προσωπικό, δυστυχώς, 10 χρόνια οικονομικής κρίσης, δυστυχώς, ελάχιστο ενδιαφέρον να δουλέψουν οι νέοι στο δημόσιο, διότι είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο, αρκετά εργαλεία τα οποία μπορούμε να είμαστε σαν δημοτική αρχή αποτελεσματικοί στους δημότες. Άρα, αυτό που επισημαίνεται σε αυτή εδώ την κουβέντα και πρέπει νομίζω να είναι έτσι ένα συμπέρασμα που να συγκλίνουμε όλοι, είναι ό,τι κάνουμε να το σχεδιάζουμε καλά, να το μετράμε και όταν δεν μπορούμε αυτόν τον σχεδιασμό να τον κάνουμε από μόνοι μας, είτε εσωτερικά, είτε με την εταιρεία η οποία μας προσφέρει ένα προϊόν, να μην διστάζουμε να ζητάμε βοήθεια από μια άλλη εταιρεία που ενδεχομένως να έχει αυτή την τεχνογνωσία. Ή και άλλη υπηρεσία, ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Και εμείς ευχαριστούμε. Θεωρώ ότι ήταν μια συζήτηση όμορφη. Και από εδώ και πέρα, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, αλλιώς να κλείσει το πάνελ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κοινό. Ο Δήμος των Φαρσάλων είναι σχετικά μικρός Δήμος, αν το συγκρίνουμε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα κτλ. Και έχει γύρω στους 20-25 σημεία που είναι τοποθετημένοι χλωριοντές, δεξαμενές με χλώριο που τροφοδοτούν με χλώριο τον ίδιο το Δήμο. Εντάξει. Προχθές που είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τη χλωρίωση, η κατάσταση που είδα εγώ στα 25 μου που είμαι ήταν πολύ κακή. Δηλαδή, σε κάποιους χλωριοντές με προβλήματα του τύπου ότι περνούσαν τα ζώα από εκεί και κόβανε τα σωληνάκια που τροφοδοτούσαν το χλώριο στο δίκτυο της πόλης, κομμένα, και εγώ έπρεπε να κάθομαι να τα φτιάχνω, να περνάω και άλλα σωληνάκια σε τακτά χρονικά διαστήματα, έναν εβδομάδα, δεξαμενές οι οποίες δεν πληρούν καμία προδιαγραφή, και ήθελα να ρωτήσω αν τουλάχιστον υπάρχει κάποιο σχέδιο στο να κάνει, υπάρχει κάποια συζήτηση από τα μέλη και άλλων δήμων, εάν έχει τηθεί το ζήτημα με τις ασφάλειες του νερού, τουλάχιστον που είναι κάτι το οποίο πίνουν όλοι οι πολίτες των δήμων. Εγώ απλά αναφέρθηκα στο παράδειγμα και απλά ήθελα να ρωτήσω τη δικιά σας την εμπειρία, εάν υπάρχει τέτοια συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι η κάθε ΔΔΙΑ που έχει ο κάθε Δήμος ή αν ανήκει απευθείας στο Δήμο είναι υπεύθυνη. Σε κάθε, είτε να κοιτάει και ό,τι προβλέπει ο νόμος ή τα υγειονομικά πρωτόκολλα ότι προβλέπονται. Τώρα εκεί στο συγκεκριμένο Δήμο δεν μπορώ να εκφράσω εγώ τουλάχιστον κάτι. Δεν εκπροσωπείται αυτή τη στιγμή ο Δήμος, άρα δεν μπορούμε να σας καλύψουμε, θεωρώ. Υπάρχει κάποιο. Πάντως, να πω κάτι. Φύγεις έμεσα στην ερώτηση, με την ερώτησή σου, φύγεις ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο άπτεται και επί της ουσίας όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπετε εδώ, που μας προβληματίζουν και συζητάμε. Την πήρε στην επιχορήγηση. Τα έφτιαξε τα σημεία χλωρίωσης.
έβαλες τη ρύθμιση η οποία έπρεπε για να πίνεις το νεράκι και να μην γίνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, μούμια. Συντήρηση κάνεις. Αντικατάσταση κάνεις. Επιθεώρηση κάνεις. Έλεγχο κάνεις. Τα σημεία τα γνωρίζεις. Γιατί εδώ θα πω και κάτι για να γελάσουμε. Εγώ σε τουλάχιστον 3 σοβαρά δίκτυα πόλης έχω 5 δήμους οι οποίοι δεν ξέρουν πόσα είναι. Δηλαδή, ρε παιδιά, πόσα φρεάτια αποχέτευσης έχουμε. Δεν είμαστε σίγουροι. ΕΙΔΑΠ, μπορούμε να έχουμε το δίκτυο της σύνδρευσης. Γιατί, για να δούμε, για λόγους πολιτικής προστασίας. Δεν γίνεται. ΔΕΗ, ακόμα χειρότερα. Στρατηγικό απόρριτο. Τι στρατηγικό απόρριτο, δηλαδή άμα βγω και περπατήσω, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν θα δω πού είναι οι κολόνες και πού είναι οι μετασχηματιστές και πού είναι τα τέτοια. Δηλαδή, τι σημαίνει στρατηγικό απόρριτο να μην μπορεί ένας δήμος να έχει πρόσβαση στα δεδομένα εκείνα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον ίδιο το Δήμο να φτιάξει ένα σύστημα δικής του πολιτικής προστασίας και αντίδρασης. Όλα αυτά δεν γίνονται εκ του πονηρού, ούτε γιατί κάποιος είναι ανίκανος, ούτε γιατί κάποιος είναι, να μην πω άλλες χειρότερες λέξεις. Γίνονται κατά βάση από το πρώτο που είπα. Δεν θυσιάζει η διοίκηση το 20% του χρόνου της να πάρει ανάσες στις αρχές του βηματισμού και να κάνει τον προγραμματισμό της και να βάλει τα σημεία ελέγχου και της επανατροφοδότησης του συστήματος. Το κάνω καλά. Το κάνω. Ωραία, το προχωράω, το επεκτείνω. Δεν το κάνω καλά. Γιατί δεν το κάνω καλά. Να δω τι πρέπει να κάνω. Αυτό σημαίνει από κάτω και μια ποσοτικοποίηση αυτών των πραγμάτων που κάνω. Εάν αυτό γίνει εφικτό στις διοικήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι η αποτελεσματικότητά τους με την υποστήριξη όλων αυτών των εξελίξεων των τεχνολογικών και των εργαλείων που υπάρχουν, θα είναι εκθετική. Αυτά. Άρα συμπεραίνουμε ότι τα δεδομένα είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αρκεί να υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι και υποδομή, ώστε να μπορεί να υπάρχει η αντίστοιχη παρακολούθηση και να γίνεται σωστό έργο. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.